Φίλησε το Σταυρό, ναι. Να δούμε ξανά αυτό το πλάνο, παρακαλώ πολύ. Καταρχάς, βρέθηκε δίπλα στους καθηγητές. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό πλάνο σε αντίθεση με ένα άλλο πλάνο που είχαμε δει στη Βουλή. Ποιο ήταν εκείνο? Καταρχάς, τώρα εδώ βλέπουμε ότι πλησιάζει τον ιερέα. Ναι. Ο ιερέας. Ναι, ποιο ήταν το προηγούμενο πλάνο? Το προηγούμενο πλάνο ήταν από την ορκομοσία του, από την ορκομοσία της παρούσας Βουλής. Δηλαδή... Φίλησε το Σταυρό? Όχι, όχι. Όχι. Δεν είχε. Δεν φίλησε το Σταυρό. Έτσι. Απλά νομίζω είχε χαιρετήσει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχε χαιρετήσει. Εντάξει, αυτή τη φορά φίλησε και το Σταυρό. Χαμήλωσε το κεφάλι για να τον ράνει με τον αγιασμό ο ιερέας, φίλησε και το Σταυρό. Σε αντίθεση βέβαια με το πριν από μερικούς μήνες, γι' αυτό και κάποιοι σήμερα θέτουν το εύλογο ερώτημα: τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα? Και ο κύριος Τσίπρας τον βλέπουμε σήμερα να φυλάει το Σταυρό. Εντάξει, και πολύ καλά έκανε. Αν το νιώθει αυτό το πράγμα, μπράβο του. Και πέρα το από αυτό, Γιάννη, ούτως ή άλλως, ό,τι και να πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, είναι ένδειξη σεβασμού στην τελετή που παρέστη σήμερα. Άλλωστε, εν γνώση του πήγε σήμερα στον αγιασμό. Από εκεί και πέρα, τώρα δεν θα μπορούσε να λείπει και το πολιτικό στίγμα. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών, τις οποίες κινητοποιήσεις και στηρίζει αναφανδόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε. Ότι... Φαντάζομαι ότι δεν τον έπιασε από την μπάστο και του έβαλε στο πρόσωπο το Σταυρό. Δεν νομίζω, γιατί έτσι, ο ιερέας... από ό,τι είδα και στα πλάνα είχαν και μια κουβέντα προηγουμένως. Ναι. Πρωτού γίνει δηλαδή η διαδικασία. Οπότε δεν θα μπορούσε να τον αποφύγει, δεν ήταν ευγενικό. Ναι, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. Θα το δούμε εδώ εξάλλου. Να το. Όχι, όχι, εντάξει, έδειξε ότι. Το περίμενε κιόλας. Ακριβώς, το περίμενε και το έκανε. Το περίμενε και το έκανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι το συγκεκριμένο. Καλά, δεν είναι άθεος ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν το γνωρίζω, Γιάννη. Έτσι δεν είναι. Ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει τις επιθυμίες του πεπιθύσεις. Βέβαια, αν λάβω υπόψη ότι στα παιδιά του δεν έχει δώσει. Υπήρξε δελτίο νοματόδοσης και όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άθεος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άθεος και όπως και να έχει. Δείχνει σεβασμό στο σημερινό αγιασμό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ δεν το επέλεξε καθόλου τυχαία ο κύριος Τσίπρας, γιατί τουλάχιστον 20 καθηγητές έχουν μπει σε καθεστώς διαθεσιμότητας και όπως είπε. Μάλιστα ότι στην επόμενη χρονιά. Ακριβώς, αν και εφόσον υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι καθηγητές επιστρέψουν, κάλεσε καθηγητές, γονείς και μαθητές από το δικό τους μετεδρίζει να στηρίξουν τους απριλιακούς αγώνες, καθώς είπε ότι αφορούν όλους τους πολίτες. Και... οι μαθητές και οι μαθήτριες τον υποδέχτηκαν ένθερμα, κρατούσαν πλακάτ τα οποία έγραφαν ότι είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βλέπω η Τρόικα να καλοπερνάει φέτος. Ήταν βλέποντας τον ενθουσιασμό δηλαδή των παιδιών, μάλιστα, ότι θα τα βγάλουν πέρα δύσκολα. Γι' αυτό σου λέω ήταν μια αμυγός πολιτική, ίσως προεκλογικού χαρακτήρα μιλία. Μάλιστα. Έτσι.